σήμερα, Γιώργο μου, εμείς οι δυο πρέπει να μιλήσουμε. Κάποια χρόνια πίσω συνέβη το ακαριαίο. Και όχι μοιραίο, έλα κάνω 1982 ήταν το τέλος της μαθητικής ποδιάς. Επί παλιού Πασόκ, με υπουργό παιδείας το Λευτέρη Βεριβάκη, καταργήθηκε η Μην ποδιά το αποκαλύψετε έτσι, ρε αγαπητό κοντρόλ. Γιατί το κάνετε αυτό, δηλαδή, έλεος. Παίξτε πέντε άλλα πλάνα για να αποκαλύψουμε ότι εκεί είμαι εγώ. Πραγματικά κάνετε για την εκπομπή σαν το πάμε πακέτο. Πρέπει να σας διαλέξουμε σαν ανθρώπους εκεί. Εγώ είμαι αυτή, λοιπόν. Να δείξετε όμως και την απογοήτευσή μου που μου το δείξατε έτσι. Τότε δεν χαμογελούσα όμως. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά και έρχεται να κουμπώσει με την ψυχοσύνθεση και δεν χαμογελούσα ποτέ. Το χαμόγελο ήταν ίδιο, τα μάτια είναι ίδια, η μύτη είναι ίδια, δεν έχω κάνει καμιά αλλαγή. Γιατί πολλοί τρέχουν να πούνε για αλλαγές. Να μας βάλετε όλες δίπλα-δίπλα αυτές που λένε για τις άλλες ότι έχουν κάνει αλλαγές. Να δούμε ποιες έχουν κάνει πραγματικές αλλαγές. Ημολόιδια, στόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Γιατί όταν βγήκα έτρεξα να πούν τα έχω φουσκώσει όλα. Άλλα που είχα μεγαλύτερα τα ξεφούσκωσα. Για να πω εγώ τι έχω ξεφουσκώσει. Για να μην αποτρελαθούμε κιόλας. Δεν έχω κάνει τίποτα. Να το παρελθόν με ποδιά, αγαπητέ. Υπάρχουν κι άλλες που προλάβαν την ποδιά. Πολλές. Όλες αυτές που παρουσιάζουμε τώρα εκπομπή ήταν με ποδιά. Ειδικά αυτή η ζώνη πάει στην ευθεία της με την ποδιά. Και άμα πάμε και στα πιο δελτία μετά, είχαν και ταυτότητα. Τσεκλένεις. Λοιπόν, έτσι είναι. Προκαλώ λοιπόν και εσάς να μας στείλετε εδώ τις δικές σας αγαπημένες φωτογραφίες με την ποδιά σας. Εκεί είμαστε, δώστε τώρα τη φωτογραφία μπροστά, που είμαστε όλοι μαζί η τάξη. Είναι στη Σκόπελο. Είμαι νομίζω πέμπτη δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με τον δάσκαλο. Ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Και είμαι δίπλα στην Ελένη την Κεφαλονίτου, στην Κουμά και πολλές άλλες συμμαθήτρες. Και τη Μάγδα την κολλητή μου, την Αλέκα πίσω, την Νίνα. Στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στη Σκόπελο που ξέρω πώς μ' αγαπούν και μας παρακολουθούν. Αυτά τώρα να